Διαθέσιμα είναι από σήμερα προ του επισκέπτε του Εθνικού Δρυμού Σαμαριά στα πρώτα 2 χιλιόμετρα. Έπειτα από την πολύτιμη βοήθεια που προσέφεραν εθελοντικά κάτοικοι τη Αγία Ρουμέλη στο προσωπικό τη Διεύθυνση Δασών Χανίων για την αποκατάσταση τη βατότητα στο νότιο κομμάτι του φαραγγιού, η είσοδο ανοίγει τι πύλε τη. Ε, το μονοπάτι είναι έτοιμο ε, με ίδια μέσα τη υπηρεσία και δηλαδή με τους ανθρώπους μας που είναι εκεί και δουλεύουν και με την εθελοντική επίση προσφορά των κατοίκων της Αγίας Ζουμέλης οι οποίοι συνέδραμαν πάρα πολύ και θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει αυτές οι μέρες επειδή τυχαίνει και είναι και το Πάσχα να ανοίξει τα δύο χιλιόμετρα μέχρι το Χριστό άλλωστε αυτή είναι μια πρακτική που πολλές φορές έχει επιλεγεί λόγω των δυνατοτήτων που είναι ευκολότερε από την νότια μεριά. Σύμφωνα με την κυρία Σκλαβάκη, εντό του φαραγγιού υπάρχει αρκετή ποσότητα νερού. Κάτι το οποίο όμω δεν προβληματίζει του αρμόδιους... καθώ τα μονοπάτια βρίσκονται πάνω από τη στάθμη του. Το νερό είναι αρκετό, περισσότερο από άλλε φορέ. Το νερό άλλωστε είναι επιθυμητό για το πεζοπόρο και είναι ένα σημαντικό στοιχείο του τοπίου. Τα περάσματα είναι πάνω από το νερό. Έχουν να σημειωθεί τέλο, πω έπειτα από σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων, προτάθηκε η αξιοποίηση προγραμμάτων με σκοπό μια εξειδικευμένη διέλευση των επισκεπτών στο Φαράγγι κατά την οποία, με τη βοήθεια οδηγών, θα μπορεί κανεί να μαθαίνει τη βιοπικιλότητα του Εθνικού Δρυμού.